Πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Βεβαίω. Να σηκωθούμε. Φίγαμε αυτό σου λέω. Πάμε. Για να μου πει λίγο τι θέματα έχουμε. Θα κάτσω απέναντι σου ή δίπλα σου. Κάτσε θα δίπλα μου θα... να σε Φίγα, βλέπω καλύτερα. Από εδώ, Αγόρι μου. Σα ακούμε. Λοιπόν, Φέη μου σήμερα ήταν να γίνει το δικαστήριο για τον Θέμη Αδαμαντίδη για την υπόθεση που φέρεται να είχε κακοποιήσει τη σύντροφό του. Υπόθεση ενδοοικογενειακή βία, την οποία ο ίδιο φυσικά ουδέποτε έχει παραδεχθεί. Ε, Αγγλιαί μου, αυτό δεν έχει τελειώσει. Αυτή η ιστορία με το θέμα με τα Δεν Αυτό κάπου ήταν. Ότι τα ξαναβρήκανε. Το ότι τα βρήκανε οι ίδιοι, το ότι μπορεί να είναι πάλι ζευγάρι, δεν σημαίνει ότι δικαστικά έχει τελειώσει. Καθώ ένα κομμάτι τη υπόθεση θέλω να σου πω ότι είναι και αστείο. Τι πάγκελτο. σημαίνει, δεν αποσύρει. Τέλο πάντων, αυτό είναι μια περίεργη υπόθεση. Ακριβώς. Γιατί πολλέ φορέ. Θα φύγω από αυτήν την υπόθεση. Όταν συμβαίνει, όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, αυτό επαναλαμβάνεται. Και πολλές φορές η γυναίκα δεν έχει τη δύναμη, ή ο άντρας, τις περισσότερες φορές η γυναίκα, να βάλει μια οριστική τελεία, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό ε, δεν έγινε μια φορά και μπορεί να ξαναγίνει και να ξαναγίνει. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μια περίεργη ιστορία, ναι. ό, όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Το ζευγάρι φέρεται να είναι πάλι μαζί, να το πούμε αυτό. Η υπόθεση όμως δικαστικά προχωράει και θα προχωρήσει, ο Θέμη Αδαμαντή, και πρέπει να το τονίσουμε, διότι και σε μια ανακοίνωση που μόλι λάβαμε, λέει ότι ποτέ δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη πράξη. Όμω το δικαστήριο που ήταν να γίνει σήμερα, στα δικαστήρια τη Ευελπίδων, αναβλήθηκε. Γιατί αναβλήθηκε, Φέη μου, Καθώ ο Θέμη Αδαμαντή δυστυχώ χθε το απόγευμα έχασε τη μητέρα Α, του. Σιλπιτήρια. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Οι πληροφορίε μα λένε ότι η ταφή τη γυναίκα μάλλον θα γίνει κάποια πολιτική, κυρία θα σιλπιτήρια. γίνει αύριο. Να πούμε συλληπιτήρια στον ίδιο αλλά και σε όλη την οικογένειά του. Ε, οπότε το δικαστήριο δεύει προς αναβολή και ο άνθρωπος βιώνει αυτό το βαρύ πένθος τώρα. Nice.